Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε. Η θεία μου, η Αναστασία, παλεφορείται του θείου μου. Παρακάτω, τι με κόφτει εμένα. Κάλεσες τον Φίλιππο για δείπνο χωρίς να μου το πεις. Θα στο έλεγα, βρε αγάπη μου. Και πότε θα μου το έλεγες, πριν ή μετά το δείπνο? Ο καινούριος της γκόμενος, ξέρεις ποιος είναι? Ξέρω τον. Ποιος? Ο Σοφοκλής. Ο Σοφοκλής! Με το πρόγραμμα της Άντι για να βγούμε μπόψε έξω. Κι εγώ δεν ανάγκη τα αυκολείων έξω. Ελένη μου, έτυχε που κάτι επίγον, σε παρακαλώ. Το επίγον είναι αυτή με τη λεγάμενη, που ελίον πιο μεγάλη που την κόρη σου. Ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα, Φίλιππε. Είσαι ένας άντρας με αισιοδοξία και με χιούμορ. Το έχω. Είσαι απίστευτος. Τι έκανα πάλι? Εμένα λαλείς μου ότι δεν κρατάς λεφτά για τα φάρμακα του μωρού και πάει και πετάσεις τα πάνω σε κοσμήματα και ρολόγια. Εν τους έπια κάτι στα γενέθλια του και έπιασα τους τώρα. Έχεις πάντα έτοιμη μία δικαιολογία. Εγώ νιώθω όμως ότι τα μωρά της Ρένας φροντίζεις τα παραπάνω από τα δικά μου τα μωρά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη σχέση άλλο αυτή. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν μπορώ να ρισκάρω να χάσω τα παιδιά μου. Σταυρό, λυπάμαι, αλλά πρέπει να τελειώσει εδώ. Έχεις τσιγκόμενες πάλι, κύριε Σοφοκλή? Βέβαια. Ο νουρος του Σίλου ενισχώνει. Εγώ λοιπόν μες στη φυλακή και ο κύριος Σοφοκλής με τη γυναίκα του πρώην υπουργού. Ένα άδικο. Και οι αδικίες πρέπει να διορθώνονται. Τώρα να δεις τι θα πάθεις, Σοφοκλούη. Μόλις το μάθει η γυναικούλα σου. Αγάπη μου, τελειώσες? Άντε, πρέπει να πάμε γιατί αρχίσαμε. Παπάς. Παπάς, αν τον είδα, αγάπη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να πει σχολείο. Καλημέρα, μωρέ μου. Σε σπίτι είναι ακόμα? Ναι, αρχίσα να ζυμηθώ λίγο, ξέρεις. Δεν θα προλάβεις να πάει σχολείο. Ξέρω το ενός πιο τηλέφωνο, σου πω ότι δεν αρχίσουν λίγο. Πραγματικά σε αναγνωρίζω. Πώς ήσουν και πώς εκατάντησες. Δεν άντεξες τελικά. Επίσης να τη δεις. Ελένη μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σταμάτα να με κατακρίνεις συνέχεια. Σταμάτα. Συμπαράσταση μου χρειάζομαι, όχι κριτική. Συμπαράσταση γιατί πράγμα, παπά? Έχω αισθήματα για την Λαούρα. Μπορώ να χάσω. Όταν σου έλεγα ότι έχω αισθήματα για τον Νικόλα, ούτε κατανόηση έδειξες, ούτε συμπαράσταση. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Δεν μιλούμε για πολλά διαφορετικές περιπτώσεις. Νικόλας, είναι παντρεμένος, έπρεπε να φύγεις. Και η Λαούρα είναι 20 χρόνια πιο μικρή σου, δουλεύει σε μπαρ και τα μωρά της είναι μαθητές σου. Λογία να πρέπει να μείνεις μακριά της. Σε παρακαλώ, σταμάτα να συζητάς. Θέλω ότι είναι το θέμα μπροστά στον Αλεξάνδρο. Έκανες μου κήρυγμα, παπά, σε μένα, γιατί έπρεπε να ακούσω τη φωνή της λογικής. Άκουσα την, έκαμα το. Έθιωξα τον Νικόλα, όσον και να τον αγαπούσα.
Εσύ τώρα γιατί να ακούσει τη φωνή τη λογική. Ο ξέρει το συμφέρει. Τι έγραψε τη λογική στα παλιά σου τα παπούτσια. Είσαι πολλά ωραίο. Αλέξανδρε, θεία μου. Αγάπη. Είναι στο καλό. Δεν σε δωρίζω. Ναι, ναι. Τι να σας φτιάξω να φάμε σήμερα? Ό,τι θέλεις κάμε. Εσύ, Βασίλη μου, τι θέλεις? Φέρετε, αγαπητέ Παναγιώτη, να κάνω και τη διάκριση. Φέρε takeaway. Τουλάχιστον να σε λυγές. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι σεφ, αλλά δεν είμαι και τόσο κακή στο μαγείρεμα. Μακάρι το πρόβλημα σου να είναι το μαγείρεμα. Βασίλη μου, θα σε παρακαλέσω να μην μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν σου έχω κάνει κάτι τόσο κακό ώστε να μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Καλά που σου λέω, Βασίλη. Εγώ πάντως είναι που είπα νότ. Ώσπου η μάνα μας κάνει παρέα με το λυγιάρχη, εγώ να εσκάμνω πόλεμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, σταμάτα να είσαι τόσο γάδαρος. Πάντως, να σε πληροφορήσω ότι με το Σταύρο χωρίσαμε. Είναι αλήθεια που μου λαλείς? Ναι. Που πότε? Χτες του είπα να χωρίσουμε. Ωραία. Αλλά μάθω ότι μου λαλεί ψέματα. Εγώ να φύγω από το σπίτι. Και δεν θα με ξαναδείς μπροστά σου. Μα μην το θεωρείς έτσι το πράγμα. Μπορεί να μην πιάσουμε λεφτά αμέσως, αλλά σε λίγα χρόνια να γίνουμε πλούσιοι. Ναι, καλά. Κάτσε γάρε ψόφα. Ως τότε ποιος αναπληρώνει τις δόσεις. Η δασκάλα της Αφροδίτης σήμερα είπε ότι θέλει να πάει γυμναστήριο. Και θα σ' άρεσε το τηλέφωνο σου. Εντάξει. Να της κάνεις καμιά έκπτωση, ναι, ναι. Σίγουρα. Εκπτώσεις να φάνε κυκώτες. Να μπω έχεις. Να κατάλαβα, δεν κάνει που σύβραζε πελάτη. Λίγο αργά για πελάτη, τρε Γαβρίλα. Τι εννοείς? Επήρα μια απόφαση, έχει κάτι μέρες. Και νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να σας το πω. Είπε πράγμα, να πω γίνε. Το γυμναστήριο. Αποφάσισα να το κλείσω. Δεν είσαι φέρα του Λευκού, πας στη ζημιά μου. Και ο αέρας που πλήρωσες, τα ενίκια. Εντάξει, κάποια λεφτά είναι να τα χάσω. Τι να κάνουμε. Επήρα το ρίσκο, να είναι κάτσε, προχωρούμε παρακάτω. Τι εννοείς προχωρούμε παρακάτω, Μάρκο? Τι γίνεται με τα δάνεια σου, με τις δόσεις που έχεις να διάσει? Εν να δούμε. Τι εν να δούμε, Μάρκο? Με ξεχνάς ότι εγώ είμαι η εγκύτρια του δανείου. Να σου βάλω λίγη μαρμελάδα στο ψωμί σου. Παπά, μιλάς σου γιαγιά. Τι είπες, μαμά? Σε ρώτησα αν θέλεις να σου βάλω λίγη μαρμελάδα στην καπίρα σου. Γιατί, μαμά? Με τίποτε μωρού είναι να βάλεις μαρμελάδα στην καπίρα μου. Αλλά λέω νομίζεις να ανοίξω το στόμα μου και να κάνεις άμμουλον το αυγουλάκι. Δεν είσαι καλά τις τελευταίες μέρες, δεν είσαι καθόλου καλά. Γιατί δεν είμαι καλά, μαμά? Πού το συμπέρανες τούτο?
Α, επειδή θέλω καπίρα με μαρμελάδα. Είσαι μεγάλο ψυχίατρο τελικά. Έφατσο Μικελί. Παπά, έχει δίκιο η γυναίκα. Γιατί? Τι τελευταίε μέρε βιάζει με ο παραμικρό. Έχει κάτι. Τίποτα δεν έχω γίνει. Υπερβολέ τη γιαγιά σου. Ναι. Που τις φυλακές. Μα ποιος. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, να το σκεφτώ για να σας πω. Ευχαριστώ, γεια σας. Δεν κατάλαβα. Να που ήταν τούτον τώρα. Επιάσε μια από τις φυλακές. Στέλνει μου πρόσκληση η Νιώβη να πάω να τη δω. Η Νιώβη, κύριε Λέρισον. Λοιπόν, μην τολμήσεις να πάεις, α. Δεν μπορεί να με θέλει άραγε. Είναι πολλά περίεργη. Κόψε τις περίεργες. Θα σηκωστεί να πάει να σκόψω από δικιά σου, α. Κάτι, αρκετά προβλήματα έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλα προβλήματα της Νιώβης τώρα. Κύριε Λέρισον, τα μέσα. Καλημέρα, αγόρι μου. Θα σου ετοιμάσω πρωινό. Προτιμώ να μου δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή? Τι ήταν αυτό που έκανες χθες με τον Φίλιππο? Τι έκανα χθες με τον Φίλιππο? Μανά, σταμάτα να μου κάνεις την ανίδη. Τα πρόσεξα όλα. Τις ματιές, τα επωνοούμενα. Τι λες, παιδί μου? Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το να κούμπεις με το πόδι σου κάτω από το τραπέζι, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε με τα καλά μας. Κατά λάθος τα έγινε. Σοβαρά. Με περνάς για χαζό, ε. Αλλά εγώ δεν είμαι ο άντρας σου. Και αλήθεια στο λέω. Αν και δεν συμπαθώ πολύ τον πατέρα μου, αυτό που έκανες εχθές με ενόχλησε πάρα πολύ. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Όλα αυτά είναι στη φαντασία σου. Τίποτα δεν έχω με τον Φίλιππο. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ο τύπος μου. Α, σοβαρά. Αφού είναι το ίδιο στελέκι με τον μπαμπά. Ισχυρός επιχειρηματίας, πλούσιος. Και ποιος σου είπε ότι ο μπαμπάς είναι ο τύπος μου? Ένα λάθος ήταν που το κουβαλάω μια ζωή. Αγαπητή μητέρα, τα λάθη πληρώνονται. Αλλά πρέπει να πληρώνονται από αυτούς που τα διέπραξαν. Όχι από τους άλλους. Μην φτάσουμε σε αυτό που λέει «αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέκνα». Οι αμαρτίες μου είναι ελάχιστες. Και στο κάτω-κάτω σου ζήτησα να πληρώσεις κανένα δικό μου λάθος. Είναι τα λάθη μιλούμε. Ο Έκτορας λέει πως ήταν λάθος που σταμάτησε τις σπουδές του. Έτσι, α. Άργησες να το καταλάβεις, κύριε Έκτορα. Ναι, βλέπεις, δεν φημίζομαι για την εξυπνάδα μου. Δεν πήρα από σένα. Άντε. Ετοιμάστε να πάμε μαζί στο γραφείο. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε πατέρα. Πιστεύεις αυτό που λέει «αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέκνα»? Ωπα. Ξέρουμε και ρητά. Μένω έκπληκτος. Κοίτα, πιστεύω σε αυτόν τον ρητό, αλλά στη δική μας την περίπτωση συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αμαρτίες τέκνου, δηλαδή δικές σου, παιδεύουσιν γονείς, δηλαδή εμάς, και συγκεκριμένα εμένα. Τελικά είσαι πολύ σοφός. Γι' αυτό σε θαυμάζω. Μα πολύ σοφός. Τι είπατε τούτος? Δεν ξέρω, ξύπνησα ανάποδα φαίνεται. Έτσι, ρε Μίτσι. Ξέρεις τον Χατζηγιάννη? Ναι, ήταν συμμαθητής μου, λάθος. Σοβαρά? Ναι. Θυμάμαι πάντα στις εξετάσεις μουσικής που αντέγραφα πουλό του συνέχεια. Και θυμάμαι που τον έστελνα για κάθε διάλειμμα και έφερνε μου τη Ρόμπιτ. Τι λαφαζάνεις, είναι απίστευτος άνθρωπος. Είναι λαφαζάνεις όμως. Είναι λαφαζάνεις. Έχεις αποδείξει, ρε, για τον Μουράλης. Έχω, ναι, αποκλείεται ο Χατζηγιάννη να συμμαθήσει. Γιατί, ρε? Γιατί μου διπλώσουν τον αυτοί με στην τάξη, ρε. Εντάξει, ρε, κάμω με ένα αστείο. Τι κάμω είναι. Πάντως, δύο τσακωμένους με την αλήθεια να είσαι γυάλιου. Δύο. Απλά δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ. Είμαστε μπανί, μπρο. Έρχεται, 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 είσαι δίνω. Νομίζω. Δεν είσαι νομίζεις, πρέπει να πεις την αλήθεια τώρα. Όπα. Όπα. Τα φιλούθια μου. Να μου, Χριστίνα μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο Γιάννης. Έχει κάτι να σου πει.
ωραία. Άντε να δούμε. Ελάλου σου το, Μάρκο, ελάλου σου το. Μένε να κατοθείς με δουλειές που δεν τις ξέρεις. Δεν ξέρω τα γυμναστήρια, εγώ μεγάλωσα μες στα γυμναστήρια. Άλλο να πιένεις πελάτη σε γυμναστήριο και άλλο να είσαι manager γυμναστήριου. Σαν πελάτη σου είσαι πάρα πολύ καλός. Σαν ιδιοκτήτης όμως έκαμε στα ρωσική σαλάτα. Μα τώρα, με κάνουν τα χίλια πράγματα που έχω να σκεφτώ. Να, σε έχω πάει στην κεφαλή μου να μου μουρμουράτε. Και τι θέλεις να κάνουμε, Μάρκο, τώρα, να σου πούμε πόσο σπουδαία τα έκαμες, να σου χειροκροτήσουμε κιόλας. Δεν έχεις συνέστηση ότι τα έκαμες μπίλες. Να μ' αφήγετε να ηρεμήσω ένα βρω τρόπος. Να τα κάνεις σιόνι. Ακόμα σου πω, κυρία Άννα, όπως εγώ δεν εκατώνομαι στα δικά σου τα ζητήματα, ούτε εσύ να εκατώνεσαι στα δικά μου, εντάξει. Τα δικά σου τα ζητήματα όμως αφορούν και την κόρη μου. Και αύριο εν την κόρη μου που να βρουν οι τράπεζες. Πότε θα έχεις να πληρώνεις τις δόσεις. Μένα χωνές. Ό,τι πιάνω από την καφετέρια θα το δει όπως τις δόσεις. Έτσι θα κόψω πίσω. Και με τι θα ζούμε, α? Με τα θκιώτα μωρά, με τα έξοδα που έχουν, με τον μισθό μου. Και εσείς άλλο θκιώ κοπελούθια, άλλο θκιώ διατροφές. Κουμπάρε, με μουρμουράτε λάλο σας, να βρω λύσεις. Ελπίζω οι λύσεις που σκέφτεσαι να μένουν το κουμάρι. Εσά θα αντέχω άλλο. Παρετάτε με. Ελάλου σου το, κόρη μου, εγώ. Ελάλου σου το. Με έμπισε εγκύτρια στον το δάνειο του αχαήρευτου. Τίποτε εσύ. Τα ούλα για με τώρα. Ποιος θα μου πει τι έγραψα στον πίνακα? Ερώς ανήκα τη μάχα. Μπράβο. Και τι σημαίνει? Ο ερώτας είναι ανικήτως. Σωστά. Ή τουλάχιστον αυτόν υποστηρίζει ο Σοφοκλής. Δεν είπα έτσι πράγμα, εγώ, κύριε. Όχι εσύ, Σοφοκλή, παιδί μου. Εγώ μιλάω για τον αρχαίο τον Σοφοκλή, ο οποίος το έγραψε στην Αντιγόνη. Μην πεταχτεί καμιά Αντιγόνη να μου πει δεν μου έγραψε κανένας έτσι. Πολλά ωραία κουβέντα μας, κύριε. Αλλά πού κολλάτε το με το μάθημα της ιστορίας? Τα πάντα κολλούν με τον έρωτα. Έτσι αποφάσισα σήμερα πριν από το μάθημα μας να σας δώσω ορισμένες συμβουλές. Δηλαδή, ό,τι απορίες έχετε θα μου τις πείτε και εγώ θα σας τις λύσω. Μα είσαστε τόσο έμπειρος, κύριε, ώστε να κάνουν έτσι μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Δεν θα ασχοληθούμε με τον έρωτα ως έχει, με τη θεωρία του έρωτα, έτσι την πιο αγνή μορφή. Ναι, παιδί. Κύριε, ποια προφυλακτικά είναι καλύτερα? Απολάτε εξυπολιουρεθάν. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε εδώ αυτήν τη μικρή παρένθεση. Επιστρέφουμε στο μάθημα μας. Ανοίξτε τα βιβλία σας σε σελίδα 69. Σε σελίδα 68! Κυρία, θα ρωτήσω κάτι. Πε μου, Αχιλέα μου. Πώς θα γίνει και στο θα έξυπνη? Ποιος σου είπε, αγάπη μου, ότι είμαι έξυπνη? Αφήσε τα σκάλα. Α, ναι, σωστά. Μάλλον, έγινα τόσο έξυπνη επειδή έτρωα όλα τα φρούτα που μου έδινε η μαμά. Θα έπρεπε κι εγώ έγινα έξυπνο. Ζηλεύκα τη Λουκιάνα επειδή περιμένει μωρό από τον Νικόλα. Ζηλεύκα γιατί θα ήταν ένα μωρό όμορφο όπως τη Λουκιάνα και έξυπνο όπως τον Νικόλα. Το μωρό είναι να γεννηθεί με πρόβλημα. Γιατί? Επειδή η Λουκία έπιε χάπια για να αυτοκτονήσει. Ποιος όμως ήταν η αιτία? Άραγε εγώ. Θεέ μου, νιώθω τόσες τύψεις. Δεν το πιστεύω. Αν κατάλαβα, είσαι δαμέσα εξαιτίας του. Συμπαθητικός μου φαίνεται. Αλλά για να σε απίσω δαμέσα για χάρη του. Λοιπόν, ο χρόνος σου ξεκινά από τα τώρα. Τι κάνεις δαμέση? Έστειλες μου 100 φορές πρόσκληση και είπα να έρθω σήμερα σου κάνω έκπληξη. Δυσάρεσε την έκπληξη. Έτσι, α. Είπες να διαγράψεις εμένα και να παραλάβεις τη γυναίκα μου. Γιατί δεν σε στείλες πρόσκληση? Κοίτα, δεν ήθελα αυτά σου λέμε τα πράγματα. Ξέρω ότι η γυναίκα σου δεν έφταξε σε τίποτα σε την ιστορία. Ήταν απλά το θύμα. Μπράβο που το κατάλαβες. Λοιπόν,
Ποιος ο λόγος και έστειλες την πρόσκληση? Πες σου τα ίδια. Τι σημασία αν έχει ποιος μου το είπε. Ερώτησα σε κάτι. Γιατί της έστειλες πρόσκληση, τι θέλεις, γιατί την ενοχλείς? Είσαι τα μέσα και νεκατώνες μέσα στη ζωή μας. Ηρέμησε για μου. Απλά ήθελα να τη ζητήσω συγγνώμη. Επιστέψαμε σε τώρα, Ρένιο. Σοφοκλή, άλλαξα. Και που να βγω που δα μέσα, να το καταλάβεις. Α, ναι. Κι άμα ευκείς έξω, είσαι την εντύπωση ότι να συναντιούμαστε. Μα πέλανες. Έτσι, α. Σοφοκλή, είσαι πολλά χαριστός. Εγώ μπήκα φυλακή για να σου δώσω τη ζωή και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με προσβάλλεις. Αν άφηνα τον Παντελή να σου εγκάτσει πάνω με το φτιάρι, εσύ τώρα θα ζουν κάπου θαμένος και εγώ θα γυρίζω ελεύθερη. Έτσι είπε του νου σου. Μπορεί η αστυνομία μας να σε κάνω χιλιάδες προβλήματα, αλλά και τρώει κόνναρα. Ήταν να σε συνάξουν, Γιώβη, και να κάτσεις μέσα εσόβια. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, διαφορετικά θα διακόψω τη συνάντηση. Τι να κάνω, Σταύρο μου, για να έρθει πίσω ο Γιορδάνης? Τι να σου πω, Ριάννα. Νομίζω ότι το ένα κεφάλι που έκλεισε. Και πρέπει να το δεχτείς. Τι εννοείς? Ο Γιορδάνης προχώρησε με μια νέα σχέση. Αυτό πρέπει να κάνεις εσύ. Σταύρο, τσίνο θέλω. Και εξάλλου, όπως τους ξέρω, δεν υπάρχει κάποιος που να μου κάνει το κλικ. Να περιμένεις μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος. Και να είμαι μόνη μου. Εν καλύτερη μοναξιά να με αξιοπρέπεια. Παρά να τρέχουμε πίσω από έναν άτομο και να ξεφτελιζόμαστε. Έναν άτομο που δεν μας θέλει. Σωστά. Αλλά γιατί να με θέλει? Άρα για κάμαν του Μάγια. Για σου πω, δεν καταλαβώ που Μάγια. Λοιπόν, κυρία Αντωνίου, έχουμε και δουλειά. Σωστά. Συγγνώμη, Σταύρο. Γεια. Έλα, Λαούρα, τι κάνεις? Εδώ, σιδερώνω λίγα ρούχα των παιδιών. Λαούρα, νιώθω πολύ άβολα με όσα έγινε. Όμως, δεν μπορώ να σε χάσω. Κοίτα, Σταύρο, θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά. Ξέρεις ότι εγώ έχω κάποια πολύ δυνατά συναισθήματα για εσένα. Και πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η διαφορά ηλικίας μας. Αλλά πρέπει να καταλάβεις, Σταύρο, ότι μου είναι πολύ δύσκολο να έρθω σε ρήξη με τα παιδιά μου. Αντιδρά και η Αγγελική? Όχι. Ακόμα. Αλλά έτσι όπως βλέπει τον αδερφό της να υποφέρει, είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα πάρει το μέρος του. Σταύρο, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε χώρια. Να μείνουμε μακριά ο ένας από τον άλλον. Τι εννοείς, να χωρίσουμε? Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Άσε με να μιλήσω τον Βασίλη, εγώ θα του εξηγήσω. Όχι, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Άσε να το χειριστώ εγώ. Θα σε πάρω μετά. Τι έλεγες πριν λίγο στην Αναστάβρο? Καλύτερα μόνοι μας με αξιοπρέπεια, παρά τρέχουμε έξω πίσω από κάποιον που δεν μας θέλει. Πολύ, Μαρία μου. Θέλω να μου το λες, εντάξει. Μην με βλέπεις σαν εργοδότη. Βλέπεις με σαν φίλο. Εντάξει, κύριε Παύλο. Στο σπίτι, διορθώθηκε η κατάσταση? Τι εννοείται? Για το Σοφοκλή, λέω.
Επειδή ξέρω ότι στο παρελθόν δεν υπήρξε ο πιο πιστός σύζυγος. Ρωτώ, αν διορθώθηκε. Τούτο είναι πολλά προσωπική ερώτηση. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Απλά πιστεύω ότι όταν ένας άντρας παντρεμένος με μια γυναίκα σαν εσένα, πρέπει να είναι πολλά βλάκας για να ψάχνετε αλλού. Δεν νομίζω πως ο άντρας μου ψάχνεται αλλού. Έκαμε κάποιες πελάρες παλιά, αλλά τώρα κατάλαβε τα λάθη του. Μαρία μου, εγώ το μόνο που θέλω να ξέρεις είναι ότι σε περίπτωση που χρειάζεσαι κάποιον για να μιλήσεις, είμαι εδώ για σένα. Εντάξει, κύριε Παύλο. Το κύριε, είπαμε να το κόψεις. Να πω Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Μήπως θες να έρθεις μαζί μου. Να παίρνεις πρακτικά το συναντήσιο. Εγώ... Έφερα τα σχέδια του αρχιτέκτονα, όπως μου είπες. Άργησα ή μήπως ήρθα πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. Εγώ πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού του Πολυβίου. Ωραία γυναίκα. Είσαι πολύ μικρός για τη Μαρία. Παρακάτω. Και εσύ είσαι παντρεμένος. Ήπιες το αμύλιτο νερό, μίλα μας, τσασέ και πετάρα μπορεί να πεις. Δεν αντέχω άλλο, Φίλιππ. Η ζωή μου είναι ένας Γολγοθάς. Και εσύ είσαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Κόρη, έχεις πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο, όχι. Άμα δεν έχεις πρόβλημα υγείας, είναι αχαριστία να παραπονιέσαι. Ούλα τα άλλα λύονται. Ξέρω τα, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο να ξυπνάς το πρωί με στους καυκάδες και τις φωνές. Μπροστά από τα μωρά και τη μάνα σου. Ο Μάρκος κάποτε ήταν τρυφερός. Τώρα επειδή εστριμώχτηκε οικονομικά, δείχνει μας την άλλη του την πλευρά. Μα ο πραγματικός εαυτός του ανθρώπου βγαίνει του στη δύσκολη στιγμή. Στους καλούς καιρούς ενούλοι καλοί. Σήμερα είπε μου ότι είναι να πουλήσει το γυμναστήριο. Εν τω μεταξύ, οι δόσεις να πολυνίσκουν, το χρέος να μεγαλώνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πες τη συμβουλή μου. Χωρίστον. Δεν εσύ είπες μου να μην το χωρίσω, αν πάει και πάει πίσω στην κόρη σου. Κατά τον λόγο έχεις δίκιο, διορθώνω. Κράτηστον ώσπου να παντρέψω τη Ρένα μου και ύστερα δώσ' του την κλωτσιά. Αχ, ρε Φίλιππ. Πιστεύεις δηλαδή ότι εν τούτη λύση, να το χωρίσω ώσπου εγλίωρα. Με μαραζώνεις, κούκλα μου. Δεν θα προλάβεις ούτε τα παπούτσια του να του δώσεις το χέρι. Γιατί? Διότι η σκλάβη του τζόγου, ό,τι ώρα και να έρθει, ξαναφακού γυρώ και πάλι από την αρχή τα ίδια. Και επειδή δεν θα βουρίζει τούν τη φορά ο πελός ο Φίλιππος να το σώσει, θα καταλήξει ή στο χώμα ή στη φυλακή. Που λες, εγώ γεννήθηκα Κύπρο. Και Αφροδίτη το ίδιο. Συγγνώμη. Λέω και Αφροδίτη στην Πέτρα του Ρωμιού. Παράκατο. Ναι, δυο χρονών πιάσε στην Αμερική. Δημιούς ο ξεπήρασε. Με αεροπλάνο ξένο πλοίο. Ρε πάει, τώρα δουλεύκετε με. Εμείς ο ξέζει ρε. Ήρθαμε εδώ ένα δεκάδες της Χριστίας, δεν είναι στο πεις. Απλά έχω μια σειρά μες στο νου μου και θέλω να... Πάτερ, για νου μου, άντε μάνα μου, γιατί αν ήμουν άντρας ήταν να κατεβάσω γένια ως τώρα. Κάτσι, εγώ πριν πήγα το τουαλέτα, έλεγε για να κατωρήσω εξουρίστη. Ναι, με μου χαλάτε τον ήρμο της σκέψης μου. Που λες, Χριστίνα μου, και όταν ήρθα από την Αμερική ήμουν συμμαθητής με τον Χατζιγιάννη, τον κύριο που ποδά. Και ήταν μαζί μας και η Λουκία. Πολλά ωραία κουμπέλα από τότε. Ρε, ήταν... εννοώ πεις ρε, κόλωσες για μου. Ναι, κόλωσα ρε, απλά... Άντε ρε Γιάννη μου, άντε μάνα μου, ήρθες να με, είπες μου την ιστορία της ζωής σου, μάχες να μου πεις κάτι, φέρνεις το ποδά, παίρνεις το ποτζί, δεν το ξεστομίζω στο μας σου ρε φίλε, δεν το τελειώνουμε. Πρέπει να φύγω, έχω δουλειά. Δεν μπορεί να λέει. Βιάζω, πρέπει να φύγω. Έφερα ένα σκέιτ. Άχιστα να περάσουμε μια άλλη φορά. Γιατί... Απολογούμε, κυρία Λάμα, απολογούμε.
Ο φίλος μου αυτός που λαφαζάνεσαι είναι και φτανός. Χριστίνα, συγγνώμη. Με κόλωσε. Άντε, γεια σας. Και στήσει τα πιάτα. Όχι, έχει πρόβλημα το παιδί. Τούτο είναι σίγουρο. Όχι, όχι, είναι πελός στο φωνοκομείο. Πελός, ξαρωτευμένος. Α, ερωτευμένο μαζί μου, νομίζεις. Νομίζω εφός φαλάρι. Μα είσαι μόνη σου ή περιμένεις κάποιον. Περιμένω τη Ρένα, αν είπατε να βρεθεί μέτρα με. Ποια Ρένα. Τη Ρένα, την ανιψιά μου, την πρώην γυναίκα σου. Δεν ξέχασες ότι κάποτε ήσουν παντρεμένος μαζί της. Σαν να θέλω να ξεχάσω, νομίζεις μπορώ, αφού πληρώνω κάθε μια διατροφή. Έντσι, για τη Ρένα μου πληρώνεις, για τα μωρά, για τις κόρες σου. Σίγουρα, χαλάλι το μωρό. Δεν παραπονεί με τίποτε. Χαίρετε. Καλώς την πρώην γυναίκα μου. Τώρα, τούτη περίεργη συνάντηση, τι θέμα έχει, αν επιτρέπετε. Βασικά, μαζευτικά με δαμέ, για να κουτσουμολέψουν τους πρώην μας. Α, καλά. Να φω πολύ θάψιμο, δηλαδή. Ναι, γι' αυτό πήγαινε να κάνουμε έναν εσπρέσο και έσμαζα να κουτσομπολεύσουμε με την ησυχία μας. Γεια σας, μάδα. Ένα μωρέ μου, Ψουή. Άκουσα σε λίγο αναστατωμένη στο τηλέφωνο, ξένη ιδέα μου. Ναι, να χρειάζομαι μου κάποιον να μιλήσω. Δεν ήξερα τι να κάνω με τον παπά μου. Έμπλεξε με μια γυναίκα που έχουν τουλάχιστον 20 χρόνια διαφορά. Αν υπολογίζω σωστά, δηλαδή, τούτη πρέπει να γύρω στα 70 και κάτι. Ένα κόψε την πλάκα. Ενώ 30 και κάτι το πολύ 35. Εντάξει, ρέμισε. Κάτι μου είπε η Χριστίνα, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο τραγικό. Στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι καλή κοπέλα. Ναι. Δουλεύει σε μπαρ. Στα 16 της έμεινε έγκυος και ως τα 17 είσαι δυο μωρά. Παρακάτω. Τα μωρά της έμαθετε στο παπά μου. Εσκεφτείσαι να γίνει μαθητή το πράγμα στο σχολείο. Να μου κουτσομπολεύκουν όλοι. Καθημερά τσακωνούμαστε για το θέμα. Αλλά δεν είναι κανένα μωρό. Δεν μπορώ να το απαγορεύσω να τη βλέπει. Άρα, Ελένη μου. Πάρω μια σκαταστέ, περνώ εγώ στο σπίτι μου, δικό μου τον Παύλο. Κάθε μέρα μαλώνω. Δεν είναι τα πράγματα. Για ό,τι μπορεί να σου περάσει μέσα στο μυαλό, αφού μωρεύκεται. Τελικά, μπορούσαμε μέσα οι γονείς μας για να μην κάνουμε μπελάρες, και τώρα μπορούμε να τους εμείς. Ας τα αστεία. Εσπρέσο. Εντάξει. Ναι, ευχαριστούμε. Σε υγεία. Βεβαίως έχουμε και το θεατρικό όμιλο που θα ανεβάσει μια θεατρική παράσταση για τα Χριστούγεννα. Φυσικά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόβες όποτε θέλετε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ζητήσετε να δείτε. Κάτσε, Βασίλη. Φαίνεται ότι επέτυχε στο σκοπό σου. Τι σημαίνει εδώ? Η σχέση μου με τη μάμα σου... τέλειωσε. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δυστυχώς όμως είναι αλήθεια. Δυστυχώς? Ναι, δυστυχώς. Γιατί παραδέχομαι το ότι... δεν ήθελα να χωρίσω με τη μητέρα σου. Όμως αποφάσισε το. Θα δώσει τέλος δηλαδή στη σχέση μας για να νιώσεις καλύτερα εσύ. Πρέπει να σε αγαπά πάρα πολύ η μητέρα σου. Και πρέπει να νιώθεις εσύ πολλά περήφανος για τη μαμά σου. Δεν τσάλες μου ψέματα για να ηρεμήσω, ναι. Όχι, Βασίλη. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, επέτυχες το σκοπό σου. Χώρισα με τη μητέρα σου. Ελπίζω να είσαι ικανοποιημένος τώρα. Ναι. Είμαι πολλά ικανοποιημένος. Βασίλη. Τούτη εικόνα που γράφει αφήστε μένα μου ήσυχη δική σου, σωστά. Σωστά.
Έλα, Δημήτρη. Μπορεί να την ξαναχρειαστείς στην επόμενη σχέση της μαμάς. Γιατί μην εμείς θα δω στο Φόκλη ακόμα. Εσύ είσαι εξωελεύθερος, εγώ θα πίζω μες στη φυλακή. Εσέ μισονιώβη. Λυπούμε σε. Τι είναι τα σάπισμα να του δω 6 μήνες φυλακή. Ακουπινή για παρολιοφόνο. 6 μήνες φυλακή. Γιατί δεν το καταλαβαίνει, ξέρει η κεφάλι σου. Έφα μόνον 6 μήνες, γιατί σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησα εγώ να σε σκοτώσω. Ναι. Απλώς, βοήθησε να με θάψω ζωντανό μες στα χαντάζια. Πήρε μου έναν τάφο να με θάψει, να με κλάψει η μάνα μου, έτσι θα κάνετε. Ο λόγος που η μάνα σου είχε ακόμα το γιόντισε, γιατί είπε λύνει η όβη, μούνταρε τον Παντελήν και δώσες του εσένα χρόνο να φύγεις που τον τάφουν και να γλιτώσεις. Όσον και μετρείς να το παραδεχτείς, τούτη είναι η αλήθεια. Εγώ σε γλίτωσα. Α, ναι. Τι είναι που θέλεις, δε, τώρα. Να σου πω και thank you. Ξεχνάς κάτι πάρα πολύ σημαντικό, νιώβη. Ότι είναι εξαιτία σου που έγιναν τούτα όλα. Ακόμα και ο Βλάκας, ο φίλος σου, ο μηχανικός, είναι εξαιτία σου που κατάστρεψε τη ζωή του. Έφαγε 20 χρόνια για απόπειρα φόνου. Με ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ήξερα καν. Γιατί μόνο σου πάση και λέμε το κλειδί, νιώβη. Για χάρη σου. Για χάρη της κυρίας νιώβης. Πού πάεις, πιάσ' το τηλέφωνο. Πιάσ' το. Θέλω να σου μιλήσω. Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Φεύγω, Νιώβη. Μπορώ άλλο να σε θωρώ. Έχετε ακόμα 5 λεπτά, θέλετε να μιλήσετε ακόμα λίγο. Αν έχουμε τίποτα άλλο να πω. Άντε, Νιώβη, πάμε στο γελί σου. Περίμενε μισό λεπτό. Άλλο λεπτό. Έθελα να το κάνω. Αλλά αναγκάζεις με. Ποιον να κάνεις. Να πω της γυναικούας σου για την κόμενά σου. Πού είναι ο παπάς μας, γιατί εξαφανίστηκε. Να δούμε τι το έκαμε και να αντέξανε ο άνθρωπος. Ε, Βασίλη. Βασίλη, δεν θα σου απάντησω σε αυτό τώρα, γιατί θέλω να χάσω την ψυχραιμία μου. Ο γιατρός είπε της Λουκιάς ότι το μωρό να γεννηθεί με ειδικές ανάγκες. Λόγω στον Αλέξανδρο. Και ο παπάς σου να βοήθησε ποτέ οικονομικά. Δυστυχώς όχι. Μεγαλώνει μας μόνη της η μαμά μου. Αχ, και φαντάζομαι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το Σταύρο που ξέρα είναι ξεχάσει εδώ. Κλέψε το νου του μια γυναίκα που μπορούσε να αγκόρει του. Να χαρά πλάσμα εδώ. Και βασανισμένη, α, ξέρεις ότι μεγαλώνει και ο μωρά μόνη της που τα 16 δις. Πού αθυμίδια στην Νιώβη. Α, το πρωί. Να μου είσαι το πρωί. Ε, ποια κοίτανε ρε, το πρωί ρε. Ρε, μα χάνεις ρε. Είπα κούρεμα και θυμήθηκα πως πρέπει να πάω να κουρευτώ. Να μην αλλάξει χτένισμα όμως, σου πάει πάρα πολύ. Σε κάνει πολύ γοητευτικό. Λέει μου ο Παύλος. Ποιος τον Παύλο, είμαι εγώ εδώ και θα μιλάμε για τον Παύλο. Αναστασία. Είσαι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Επιτέλους το πρόσεξες.